Σάββατο 11 Οκτωβρίου είναι το Eco News όπως κάθε Σάββατο με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τη φύση. Είναι εξίσου σημαντικό όμως να δημιουργούμε και ένα αστικό περιβάλλον που θα μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα και να ζούμε καλύτερα. Έτσι με γοργούς ρυθμούς και αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, το κέντρο πολιτισμού που κατασκευάζεται με χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου στο Φάληρο προχωρά με βάση ακριβώς το χρονοδιάγραμμα χωρίς καθόλου αποκλήσεις. Έτσι, σε 1,5 χρόνο θα παραδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει πλήρως και ήδη ο χώρος αρχίζει να αποκτά την τελική του μορφή. Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα και σε λιγότερο από 18 μήνες το κέντρο πολιτισμού, η μεγαλύτερη ανάπλαση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο. Εθνική βιβλιοθήκη, λυρική σκηνή και ένα πάρκο 170 στρεμμάτων θα παραχωρηθούν για ελεύθερη χρήση. Τα έργα προχωρούν με εντυπωσιακά γοργούς ρυθμούς εντός του χρονοδιαγράμματος, ενώ έχει ξεκινήσει και η κατασκευή του μεγάλου καινοτόμου φωτοβολταϊκού στεγάστρου. Η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού, δηλαδή του σκελετού ουσιαστικά των κτηρίων, επιτεύχθηκε τέλη Ιουλίου και το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η τοποθέτηση του ενεργειακού στεγάστρου πάνω από το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι μια αρχιτεκτονική καινοτομία και ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από αρχιτέκτονες και μηχανικούς από όλο τον κόσμο. Πέραν τούτου, ολοκληρώθηκε και ο τεχνητός λόφος ύψους 30 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η φύτευσή του με 1.200 μεγάλα δέντρα, κυρίως ελιές, και 320.000 πόες και θάμνους. Μέχρι το 2016, οπότε και θα παραδοθεί, ο οργανισμός του Κέντρου Πολιτισμού καταφέρει να διατηρεί αμύωτο το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών με αναπάντεχες παρουσίες, αναπάντεχες συναυλίες, αναπάντεχες δράσεις για όλες τις προτιμήσεις. Στον ένα χρόνο λειτουργίας του, το Κέντρο Επισκεπτών, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει το μελλοντικό κοινό της Λυρικής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Πάρκου, διοργάνωσε δεκάδες δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και ενδιαφέροντα, έτρεξε εκπαιδευτικά προγράμματα, ακόμη και πολυαισθητικά εργαστήρια για άτομα με προβλήματα όρασης. Σε αυτό το χρόνο έχουμε υποδεχτεί παραπάνω από 23.000 άτομα όλων των ηλικιών σε εκδηλώσεις οι οποίες είναι χωρίς εισιτήριο, έχουν ελεύθερη είσοδο. Με υπερηφάνεια, οι μαθήτριες του 24ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών είδαν τη μακέτα που κατασκεύασαν μετά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο να εντάσσεται στα βασικά εκθέματα του Κέντρου Επισκεπτών. Αυτό που έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενέπνευσε τα παιδιά και μόνο η μέθεξη, την πρώτη φορά που έρχεται κάποιος και βλέπει όλο αυτό το εντυπωσιακό δημιούργημα, είναι το πρώτο βήμα ώστε να είμαστε όλοι τελικά κάτοικοι του Φαληρικού Δέλτα σε λίγο. Όταν ολοκληρωθεί το Κέντρο Πολιτισμού αλλά και η άλλη μεγάλη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, οι δύο χώροι θα ενοποιηθούν σε ένα μεγάλο ενιαίο πάρκο, δίνοντας έτσι μια μεγάλη ανάσα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Τώρα, για την Αθήνα των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που σε καθέναν από εμάς αντιστοιχούν μόλις 2,5 τετραγωνικά πρασίνου, οπωσδήποτε οποιαδήποτε ανάπλαση, ειδικά τόσο μεγάλης κλίμακας που θα συμπεριλαμβάνει πράσινο, είναι καλοδεχούμενη. Η συγκεκριμένη ανάπλαση του πρώην υποδρόμου, μάλιστα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, θα συνδεθεί λειτουργικά και με την άλλη μεγάλη ανάπλαση που ετοιμάζεται σιγά-σιγά, βεβαίως με πολλές καθυστερήσεις, εδώ στο Φαληρικό Δέλτα, έτσι ώστε η πόλη συνολικά να αποκτήσει ένα πρόσωπο αλλά και πρόσωπο και προς τη θάλασσα. Εκεί λοιπόν ετοιμάζεται ένα πάρκο αθλητισμού και αναψυχής, όπως βλέπετε από τη μακέτα, μόνο αυτό έχουμε να δείξουμε τώρα. Η έκτασή του θα ξεπερνά τα 600 στρέμματα. Θα ξεκινά το πάρκο αυτό από τον κόμβο του Κηφισού, εδώ στο Σκάι, και θα φτάνει μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Συγκρού. Ενώ επίσης θα υπογειοποιηθεί και η Ποσειδόνος για να μπορέσει να διευκολύνει αυτή την πρόσβαση των ανθρώπων στην παραλία. Στο σημείο αυτό, εκεί θα γίνουν τουλάχιστον 5 μονοπάτια, τα οποία θα είναι παράλληλα μεταξύ τους. Ανάμεσά τους θα υπάρχουν χώροι αθλητισμού και αναψυχής. Τα μονοπάτια αυτά θα καταλήγουν ως προβλήτες μέσα στη θάλασσα. Ετοιμάζεται κάτι δηλαδή ιδιαιτέρως εντυπωσιακό, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Αττικής και όχι μόνο στους κατοίκους του Μοσχάτου ή του Παλιού ή του Νέου Φαλήρου. Τώρα, το έργο αυτό, όπως είπαμε, θα συνδεθεί και με το Πάρκο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και με το πράσινο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και θα αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο και κάποια από τα Ολυμπιακά έργα στο Φαληρικό Μέτωπο που είχαν μείνει ανεκμετάλλευτα μέσα στο φθινόπωρο. Το έργο δημοπρατείται, μέχρι το Μάιο αναμένεται να βρεθεί και εργολάβος. Αυτό που μας λένε είναι ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.
Τώρα, κι αν κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα στην κρίση που όλοι ζούμε, αυτό που ενδιαφέρει λιγότερο απ' όλα είναι οι αναπλάσεις, κάνουν ένα λάθος. Γιατί ακριβώς μέσα στην κρίση, αυτό που οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη, είναι τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους, της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έγινε στη Βαρκελόνη, μετά από μεγάλης κλίμακας αναπλάσεις, οι πολίτες και μάλιστα οι λιγότερο ευνοημένοι δήλωσαν πως βελτιώθηκε σημαντικά και αισθητά η ζωή τους, ακόμη και η υγεία τους. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά τέτοια παραδείγματα. Με νόμο, η Βαρκελόνη πριν από μία δεκαετία έθεσε στόχο την αναβάθμιση της γειτονιάς, όχι μόνο τον καλοπισμό της, αλλά και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων, συνδέοντας τα όποια έργα ανάπλασης με προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και βελτίωση των παροχών υγείας. Το πρόγραμμα χρηματοδότησε έργα ανάπλασης σε 50 υποβαθμισμένες γειτονιές και τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης αποτυπώθηκαν σε μια μεγάλη έρευνα που ακολούθησε. Η βελτίωση του δημόσιου χώρου, η δημιουργία χώρων πρασίνου, πάρκων και σημείων συνάντησης έφερε τους γείτονες πιο κοντά και οι μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις ενισχύθηκαν. Η πλειονότητα των πολιτών δήλωσε ότι οι συνθήκες ζωής τους, ακόμα και η υγεία τους, βελτιώθηκε σημαντικά μετά την αναβάθμιση της γειτονιάς τους. Επίσης, παρατηρήσαμε πως η βελτίωση στην υγεία ήταν πολύ πιο εμφανή στους πολίτες των χαμηλών εισοδημάτων. Το λιμάνι του Μπιλμπάου, στη βόρεια ακτή της Ισπανίας, ακολουθούσε για χρόνια μια κακή φήμη για την κακή αισθητική του, αλλά και για τα ζητήματα ασφάλειας που ανέκυπταν καθημερινά. Σήμερα, το πόσιμο του Μπιλμπάου, που μεταμορφώθηκε, αποτελεί το Μουσείο Γκούγκενχάιμ, που δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια. Το εμβληματικό κτίριο αποτέλεσε το έναυσμα για μια ανάπλαση μεγάλης κλίμακας που άλλαξε σημαντικά το προφίλ ολόκληρης της πόλης. Σήμερα είναι μια όμορφη, καθαρή πόλη με μεγάλες δόσεις πρασίνου, ευχάριστες διαδρομές για περίπατο και γραφικές όσο και ευχάριστες αλλά κυρίως ασφαλείς γειτονιές. Οι πεζόδρομοι τόνισαν και την εμπορική κίνηση της πόλης, ενώ τα αυτοκίνητα εξοβελίστηκαν από το ιστορικό κέντρο. Η πλατεία Potsdamer στο Βερολίνο, έργο του Ρένζο Πιάνο, αποτέλεσε ένα επίσης πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί υπήρξε μια ανάπλαση μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού συμβολισμού. Στο σημείο που μέχρι το 1989 ορθωνόταν το τείχος που χώριζε το Ανατολικό με το Δυτικό Βερολίνο, σε μια έκταση εγκατελειμμένη, γεμάτη σκουπίδια, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί η καρδιά του νέου Βερολίνου και να μεταφερθεί εκεί το νέο κέντρο της πόλης. Μετά από εξαντλητικό διάλογο, αποφασίστηκε να δοθεί στην πλατεία έντονη εμπορική και επιχειρηματική διάσταση, δημιουργώντας σήμερα ένα κέντρο πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Από το αστικό θα πάμε στο φυσικό τοπίο τώρα, γιατί ο καμβάς πάνω στον οποίο γράφεται ο πολιτισμός ενός τόπου είναι το φυσικό του περιβάλλον. Και είναι το φυσικό περιβάλλον που καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό το είδος αλλά και την ποιότητα του πολιτισμού που θα αναπτυχθεί σε ένα τόπο. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της Διεθνούς Συνάντησης που οργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς στο Μουσείο της Ακρόπολης, με την παρουσία σημαντικών διεθνών προσωπικότητων τόσο από το χώρο του πολιτισμού όσο και από το χώρο του περιβάλλοντος. Ανάμεσά τους βεβαίως ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ψάρεμα, το δούλευμα της γης, η μελισσοκομεία, οι παραδοσιακές δραστηριότητες, η αρχιτεκτονική, οι άλλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, όλα αυτά συγκροτούν τον πολιτισμό της Τυμφαλίας, μιας προστατευόμενης περιοχής Natura, όπως συμβαίνει και με άλλες περιοχές της Ελλάδας, και παρουσιάζονται στα 9 θεματικά μουσεία που δημιούργησε το Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πολιτιστικό τοπίο και η ανάγκη προστασίας του αποτελεί τον πυρήνα της Διεθνούς Διημερίδας με την παρουσία σημαντικών προσωπικότητων από το χώρο του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Γιατί για να προστατεύσεις και να διατηρήσεις τον πολιτισμό, πρέπει να φροντίσεις υποχρεωτικά και τη φύση, στο σύνολό του δηλαδή το πολιτιστικό τοπίο. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας. Νομίζω πως αυτό το συνέδριο θα αναδείξει τις ανάγκες που υπάρχουν για τη διάσωση όλων αυτών των περιοχών στη χώρα μας πάρα πολύ. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια και να τρέξει λίγο με μεγαλύτερες ταχύτητες. Και θα θέλαμε στο τέλος αυτής της διήμερης συνάντησης να πετύχουμε μια διακήρυξη που να οδηγήσει και σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που να ενισχύσει όλη αυτή την προστασία για τις επόμενες μέρες στη χώρα μας. Στην Ευρώπη υπάρχουν 237.000 τέτοιες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura, καλύπτοντας το 18% της συνολικής έκτασης. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 419 περιοχές Natura που καταλαμβάνουν το 20% της χώρας, οι οποίες όμως στερούνται επαρκούς προστατευτικού πλαισίου. Είναι μεγάλη προτεραιότητα να οριοθετηθούν όλες οι περιοχές Natura και να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια. Η χώρα αυτή έχει τεράστιο πλούτο φυσικό και πολιτιστικό. Χωρίς αυτά τα σχέδια θα είναι δύσκολο να συγκρατηθεί η πίεση πάνω σε αυτά τα τοπία. Ήδη βλέπουμε περιοχές της Ελλάδος που δέχονται τις πιέσεις, είτε είναι κατασκευαστικές, είτε επεκτάσεις οικισμών. 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μπορεί να φέρει η ολοκληρωμένη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγκρίναμε πρόσφατα τη χρηματοδότηση και σύντομα ξεκινά
Η πρώτη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην κατεύθυνση της αποτίμησης του φυσικού κεφαλαίου της Ελλάδας. Από άλλη θέση ευθύνη στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ, η Τίνα Μπιρμπίλη επισήμανε τις διαχειριστικές ελλείψεις των τελευταίων ετών, ίσως και μετά τον καταιγισμό των νόμων που νομιμοποιούν αφαιρεσίες και επιτρέπουν να χωροθετηθούν ασύμβατες δραστηριότητες σε δάση και άλλες προστατευόμενες περιοχές. Μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura χωρίς μια έντονη ευρωπαϊκή παρεμβατική πολιτική χρήσεων γης? Οι ευρωπαϊκές οδηγίες χωροταξικού σχεδιασμού, για να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προστατευτικές για το περιβάλλον, τόσο στον παράκτιο, όσο και στον εσωτερικό χώρο. Τώρα βέβαια, πώς να διασωθεί αυτό το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, πέραν όσων ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής, αυτό που ανέκυψε, ότι δηλαδή θα μπορούν πλέον όσοι έχουν καταπατήσει δημόσια γη να εξαγοράζουν αυτή την έκταση και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Αυτές οι πολιτικές είναι μάλλον ασύμβατες μεταξύ τους και είτε θα αποφασίσουμε το ένα είτε θα αποφασίσουμε το άλλο. Τώρα, εμείς πάμε να δούμε στην Ευρώπη τι συμβαίνει, γιατί μια νέα έννοια εισέρχεται στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο και αυτή είναι η βιοοικονομία. Η Ευρώπη, αναζητώντας τρόπους ενίσχυσης της βιομηχανίας, αναζητά και νέες πρώτες ύλες και αυτές τις αναζητά στα υπολείμματα των φυτών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, καθώς το πετρέλαιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, και οι συμβατικές πρώτες ύλες σιγά σιγά τελειώνουν. Έτσι, η βιομηχανία στην επόμενη εποχή τους θα πρέπει να στηριχτεί στα φυτά και στα υπολείμματα των φυτών για την παραγωγή τροφής, φαρμάκων, χημικών, πλαστικών και φυσικά ενέργειας. Η βιοοικονομία, μάλιστα, θα υποστηριχθεί σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση σε προτάσεις για συμπράξεις. Όταν γεμίζουμε το καλάθι του σούπερ μάρκετ με δεκάδες διαφορετικά προϊόντα καθημερινής ανάγκης, σπάνια αναρωτιόμαστε για την προέλευσή τους ή για τη διαθεσιμότητά τους στο μέλλον. Με μικρές εξαιρέσεις, τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε έχουν βάση το πετρέλαιο, μια πρώτη ύλη που τελειώνει. Και δεν είναι η μόνη. Η έλλειψη πρώτων υλών οδηγεί με ταχύτατους ρυθμούς στην ευρωπαϊκή βιομηχανία στην αναζήτηση νέων εναλλακτικών υλών, τις οποίες βρήκε στα φυτά. Τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, πλαστικά, ρούχα, χημικά, όλα στο κοντινό μέλλον θα έχουν κοινή προέλευση και αποκλειστική πρώτη ύλη τα υπολείμματα των φυτών. Βιολογικές πρώτες ύλες που αντίθετα με το πετρέλαιο και τις συμβατικές βιομηχανικές ύλες που είναι και σε έλλειψη μπορούν να ανανεώνονται χωρίς να τελειώνουν ποτέ. Η νέα οικονομία που γεννιέται στην Ευρώπη ονομάζεται βιοοικονομία και πλέον είναι έτοιμη να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις έθεσε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας στο Τωρίνο την ψηφιακή πλατφόρμα όπου καταχωρούνται όλα τα δεδομένα της βιοοικονομίας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επιχειρήσεις, αρμόδιοι φορείς και τεχνολογικά ιδρύματα θα μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να συνεργάζονται και να αποφασίζουν νέες επενδύσεις. Έτσι, ό,τι μένει από τη γεωργική παραγωγή, ό,τι περισσεύει από τα δάση, οργανική ύλη από τη θάλασσα, ακόμη και τα σκουπίδια θα γίνουν η βάση για τη βιομηχανία και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με περιβαλλοντικά φιλικό πρόσημο. Η νέα οικονομία θα στηριχθεί σε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που θα επενδύσουν στη βιοοικονομία και για το δυναμικό της ξεκίνημα η Επιτροπή διαθέτει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας, προσδοκώντας μέσω της βιοοικονομίας την αναγέννηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εκτιμώντας ότι μέχρι το 2020 θα δημιουργήσει και 1,5 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Η πρώτη ευρωπαϊκή πρόσκληση για προτάσεις και συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και τεχνολογικών ιδρυμάτων έγινε και καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Οκτωβρίου. Στην πρώτη φάση, στόχος είναι η δημιουργία 10 μονάδων αξιοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή βασικών προϊόντων και 5 προηγμένα βιοδιελιστήρια για παραγωγή ενέργειας φυτικής προέλευσης. Εκτός από την ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών για τη βιομηχανία, χρειαζόμαστε επιγόντως και ορθολογικότερη διαχείριση της ενέργειας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γι' αυτό, στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αυτοπαραγωγή ενέργειας στα ελληνικά νησιά προτείνει η Greenpeace, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμο όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και η εθνική μας οικονομία. Η λειτουργία πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά, εκτός του περιβαλλοντικού κόστους, έχει και οικονομικό κόστος κάπου 800 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Καθώς προετοιμάζεται και μια νέα πετρελαϊκή μονάδα εκεί στη Ρόδο, κόστους κατασκευής 180 εκατομμυρίων ευρώ. Η Greenpeace προτείνει τα χρήματα αυτά, αντί να πάνε εκεί, να επενδυθούν στην πράσινη ενέργεια.
Αφού επιμέρες το Rainbow Warrior, το καράβι της Greenpeace, αρμένησε στα ελληνικά νησιά, καταγράφοντας την ενεργειακή κατάσταση και εξάρτησή τους από το πετρέλαιο, προσάραξε στη Μαρίνα του Φλίσβου για απολογισμό. Περιβαλλοντικό και οικονομικό. Αφού η ηλεκτροπαραγωγή από πετρέλαιο στα νησιά κοστίζει στους Έλληνες κάθε χρόνο 800 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Η περίπτωση της Ρόδου, μάλιστα, είναι χαρακτηριστική, γιατί προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, ετοιμάζεται και μια νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από πετρέλαιο. Η Ρόδος θα μπορούσε να είναι πραγματικά το παράδειγμα που αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Εμείς κάναμε μια υπόθεση εργασίας. Απλά πράγματα. Η νέα μονάδα κοστίζει 180 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτά τα 180 εκατομμύρια ευρώ η ΔΕΗ τα χρησιμοποιούσε για να βάλει φωτοβολταϊκά στα σπίτια του κόσμου με μπαταρίες, βρήκαμε ότι 17.000 νοικοκυριά θα μπορούσαν να μην πληρώναν έως και καθόλου ρεύμα. Τα δεδομένα λένε ότι αν κατασκευαστεί η νέα μονάδα, η Ρόδος τα επόμενα 10 χρόνια, μόνο για επιδοτήσεις προς το εισαγόμενο πετρέλαιο, θα στοιχήσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στους Έλληνες καταναλωτές. Η απόφαση για ενεργειακή διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα, που θα ανακούφιζε τον νησιωτικό χώρο, δεν συμπεριλαμβάνει τη Σαντορίνη, αρκετές από τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την Greenpeace, η διασύνδεση πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα και να ακολουθήσει ένα μαζικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Αντί για πιλωτικές δράσεις για μερικές χιλιάδες κτίρια, θα πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση, ώστε το σύνολο του κτηριακού αποθέματος της χώρας να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας να έχει τη δυνατότητα και να έχει κίνητρα μέσω επιστροφής φόρου, μέσω φοροαπαλλαγής κτλ. Να μπορεί ο καθένας να προχωρήσει αντίστοιχες δράσεις στο σπίτι του, στη βιοτεχνία του. Ειδικά η μικρή-μικρομεσαία επιχείρηση υποφέρει αυτή τη στιγμή από το ενεργειακό κόστος. Το ίδιο ισχύει για τον πολίτη. Παράπλευρη ωφέλεια της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως και το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επισημάνει, θα είναι η σημαντική τόνωση της αγοράς εργασίας από τις ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτίρια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά πραγματικά όλους και έχει να κάνει με τα κρυμμένα μεταλλαγμένα συστατικά που βρίσκονται μέσα σε τροφές οι οποίες όμως δεν το αναγράφουν. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο διάστημα καταναλωτικές οργανώσεις διαμαρτύρονται έντονα γιατί η σήμανση στα πακέτα των τροφίμων δεν είναι σαφής, είναι μάλλον ελλιπής, ενώ κάνουν λόγο και για παραπλανητική ακόμα και παραπλανητική σήμανση για τον καταναλωτή. Από διεξοδικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι καταναλωτικές οργανώσεις, διαπίστωσαν ότι σχεδόν σε όλα τα προϊόντα που έφεραν τη σήμανση φυσικό προϊόν περιέχονταν και μεταλλαγμένα συστατικά, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σαφώς πουθενά. Αυτό λοιπόν που ζητούν τώρα είναι να τοποθετηθεί υποχρεωτική σήμανση σε όσα τρόφιμα τα περιέχουν. Πρωινό, στα τσίπς και στις παιδικές τροφές κρύβονται επιμελώς συστατικά από μεταλλαγμένη σόγια και καλαμπόκι. Όπως προκύπτει από έρευνα Αμερικανικής Καταναλωτικής Οργάνωσης, κάτω από τη σήμανση φυσικό προϊόν μπορούν να χωρέσουν τα πάντα. Η Καταναλωτική Οργάνωση για την Ασφάλεια Τροφίμων και τη Βιωσιμότητα έδωσε στη δημοσιότητα έρευνα που πραγματοποίησε σε περισσότερα από 80 προϊόντα με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα οποία κυκλοφόρησαν στην αγορά από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο του 2014. Βασική διαπίστωση της έρευνας είναι πως επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν σόγια και καλαμπόκι και φέρουν τον τίτλο του φυσικού προϊόντος περιέχουν κατά κύριο λόγο μεταλλαγμένα. Αντίθετα, τα προϊόντα που έχουν την ένδειξη βιολογικό ή μη μεταλλαγμένο ήταν ελεύθερα γενετικά τροποποιημένων συστατικών. Ακριβώς επειδή πλέον περισσότεροι καταναλωτές διαβάζουν προσεκτικά τη σήμανση στα τρόφιμα και επιλέγουν ανάλογα με την προέλευση και την ποιότητα των συστατικών, η ένδειξη φυσικό προϊόν σε τρόφιμο με μεταλλαγμένα αποτελεί παραπλανητική πληροφόρηση, όπως ισχυρίζεται η καταναλωτική οργάνωση. Γνωρίζουμε από έρευνες κοινού ότι πάνω από το 90% των πολιτών δεν επιθυμεί να καταναλώνει μεταλλαγμένα προϊόντα. Άρα, όλοι αυτοί οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε μια κατανοητή και σαφή σήμανση πάνω στα προϊόντα τροφίμων. Να γνωρίζουν ότι το προϊόν που παίρνουν έχει μεταλλαγμένα. Ο όρος φυσικό προϊόν παρερμηνεύεται. Το 64% πιστεύει ότι φυσικό προϊόν σημαίνει όχι μεταλλαγμένα. Την ίδια ώρα, περισσότερες από 300 μεγάλες εταιρείες τροφίμων ζητούν πιεστικά να επιτρέπεται ο όρος φυσικό προϊόν στα τρόφιμα, καθώς οι εταιρείες βιοτεχνολογίας που διακινούν τους μεταλλαγμένους πόρους ισχυρίζονται ότι είναι απόλυτα ασφαλή για κατανάλωση. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα είναι ακόμη διχασμένη στο ζήτημα αυτό, ενώ υπάρχουν και επιστημονικές έρευνες που συνδέουν εμφάνιση προβλημάτων σε ζώα και ανθρώπους με τα μεταλλαγμένα. Ανεξάρτητα από το επίπεδο ασφάλειας των μεταλλαγμένων, οι περισσότεροι φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα της διατροφής αναγνωρίζουν ότι ο καταναλωτής έχει απόλυτο δικαίωμα να γνωρίζει τι ακριβώς καταναλώνει και γι' αυτό ζητούν να υπάρχει υποχρεωτική και σαφή σήμανση πάνω στα πακέτα των τροφίμων, έτσι ώστε τα μεταλλαγμένα να μην καλύπτονται κάτω από το γενικό χαρακτηρισμό φυσικό προϊόν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί όταν επιστρέψουμε έρχονται 4 πίθωνες Βρυμανίας για να μας κάνουν μασάζ.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι και πριν έρθουν εδώ οι πίθωνες Βρυμανίας για να μας κάνουν μασάζ, εμείς θα πάμε μέχρι τη Βραζιλία μια βόλτα, γιατί εκεί οι βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές έχουν μειωθεί τόσο δραματικά που οι βρύσες πραγματικά στα σπίτια έχουν στερέψει. Αυτό συνέβη στο Σάο Πάολο μετά από χρόνια ξηρασία. Οι κάτοικοι έχουν να δουν βροχή εδώ και πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται πλέον αρνητικά και η τοπική οικονομία. Το έδαφος στέγνωσε στο Σάο Πάολο, την οικονομική καρδιά της Βραζιλίας, που στην κυριολεξία ξέμεινε από νερό. Όλα τα φυσικά αποθέματα της περιοχής έχουν εξαντληθεί, έχοντας σπάσει μάλιστα χαμηλό ρεκόρ σε κάποιες περιοχές, επηρεάζοντας αρνητικά τις ζωές 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αρκετές πόλεις η παροχή του νερού στα σπίτια διακόπτεται για πολλές ώρες μέσα στη μέρα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να κάνουν τη λάτρα τους με κουβάδες που έχουν γεμίσει από πριν και ξοδεύοντας το νερό με το σταγονόμετρο. Μεγάλη ζημιά έχουν υποστεί κυρίως οι τουριστικές επιχειρήσεις, που βλέπουν τα έσοδά τους να συρρυκνώνονται καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς νερό. Έχουμε χάσει το 80% της κίνησης εξαιτίας της έλλειψης νερού. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις εστίασης. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χρόνιας ξηρασίας, επιστρατεύτηκαν συνεργεία για άνοιγμα νέων γεωτρήσεων όλο και πιο βαθιά μέσα στη γη. Ωστόσο, ακόμη και όσοι διαθέτουν γεώτρηση, δεν έχουν το δικαίωμα να ξοδεύουν το νερό. Η εταιρεία ίδρυυσης μείωσε δραματικά την πίεση στους σωλήνες για να αποτρέψει την κατασπατάληση. Έτσι, οι κάτοικοι του Σάο Πάολο, μη έχοντας που αλλού πλέον να απευθυνθούν, άρχισαν τις προσευχές, ελπίζοντας μόνο σε ένα πράγμα: να έρθει σύντομα μια καλή βροχή. Σε κάτι τελείως διαφορετικό τώρα, γιατί πόσοι άραγε θα δέχονταν να ξαπλώσουν και πάνω τους να σέρνονται 4 τεράστιοι πίθωνες Βρυμανίας. Οι επισκέπτες ενός ζωολογικού κήπου στις Φιλιππίνες πληρώνουν για να απολαύσουν τέτοιες υπηρεσίες μασάζ από ερπετά. 4 μεγάλοι πίθωνες Βρυμανίας τυλίγονται σφιχτά γύρω από το ανθρώπινο σώμα και αρχίζουν να κινούνται ρυθμικά, εκτελώντας ένα μοναδικό μασάζ. Αυτή είναι μια νέα υπηρεσία που εγκαινίασε ζωολογικός κήπος στις Φιλιππίνες για τους επισκέπτες του, υπό τον όρο ότι αυτοί πρώτα θα πρέπει να ξεπεράσουν τις φοβίες τους για τα φίδια. Βέβαια, πάντοτε υπάρχουν και οι λάτρεις των φιδιών που απολαμβάνουν μια τέτοια στενή επαφή με τα ερπετά. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν πως οι πίθωνες δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο. Τα φίδια προσπαθούν να νιώσουν τον αέρα, βάζουν τη γλώσσα τους στον ουρανίσκο και στη συνέχεια προσπαθούν να καταλάβουν αν αυτό που αγγίζουν είναι τροφή, θηρευτής ή απειλή. Το μασάζ από πίθωνες συστήνεται και ως μέθοδος απώλειας βάρους, καθώς οι κινήσεις που εκτελούν τα φίδια πάνω στο ανθρώπινο κορμί ανεβάζουν την αδρεναλίνη των επισκεπτών, γεγονός που έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στο μεταβολισμό. Οι φροντιστές των φιδιών ισχυρίζονται ότι το μασάζ με πίθωνες φέρνει τα φίδια και τους ανθρώπους πιο κοντά και συμβάλλει στην αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με την άγρια ζωή, διώχνοντας μακριά τις φοβίες. Άποψη που δεν συμμερίζονται όλοι όσοι παρακολουθούν αυτό το μάλλον ασυνήθιστο θέαμα. Θα κλείσουμε με ευχάριστα νέα. Την απελευθέρωση της Αντιγόνης, που τελευταία πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μετά και από ένα έτσι σημαντικό τραυματισμό. Τώρα όμως είναι καλά και κολυμπάει κάπου στον Αργοσαρονικό. Κάπου εδώ μη σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Η Άρτεμις είναι μια χρονιά που κρύφτηκε στο κέντρο περίθαψη Θεράσσας Χελώνες του Σύλλογου του Βαρχέλων. Είχε έρθει από τον Ομβρακικό με ένα πληγωμένο πτερίο, έχει γίνει καλά και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να την αφήσουμε ελεύθερη με το πιο γνωστό σκάφος της Greenpeace, το Rainbow Warrior.